Γεια σας. Another day, another save. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Εδώ, για ένα ακόμη βιντεάκι. Σημερινό setup έχουμε για λέμε. Ξεκινάμε από το πινέλο. Νέα είσοδος. Phoenix Artisan. Doppler. Το συνθετικό. Είναι αντιγραφή του από μια παλιά εταιρεία που λεγόταν Erskine, αμερικάνικη. Μισό λεπτό λίγο να το τεινάξω για να μην τρέξει. Erskine, αμερικάνικη. Κάπου μέχρι το 1950, από το 1880, έβγαζε πινέλα. Και είναι αντιγραφή του Α500, ένα μοντέλο το οποίο δεν μπόρεσα να βρω πουθενά πληροφορίες γι' αυτό. Δεν βρήκα φωτογραφία, δεν βρήκα τίποτα. Γενικώς από αυτή την εταιρεία πολύ λίγες φωτογραφίες κυκλοφορούν. Τέλος πάντων, είναι 26 και το είδος του της τρίχας ονομάζεται Perihelion. Θα δείτε λίγο και περισσότερες λεπτομέρειες. Το πήρα ξεκάθαρα επειδή μου άρεσε η εμφάνισή του. Για κανένα άλλο λόγο. Τώρα, Doppler ονομάζεται, τα βλέπετε αυτά εδώ. Το Doppler είναι το λεγόμενο Doppler Effect στη φυσική, το οποίο είναι η αλλαγή της συχνότητας ενός ηχητικού κύματος όταν ο παρατηρητής ως προς τον παρατηρητή, όταν ο παρατηρητής κινείται σχετικά με αυτό. Το είχα δει στο Big Bang Theory αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήμουν τόσο καλός στη φυσική. Το λάτρεψα όταν το είδα. Στο χέρι λίγο που το δοκίμασα, μου φάνηκε ότι σε θέμα backbone είναι μεταξύ του Starcraft και το Starwhips. Το Starcraft έχει λίγο, το Starwhips είναι αρκετά δυνατό το backbone του, αυτό είναι κάπου στη μέση. Αλλά η εμφάνισή του με κέρδισε κατευθείαν, μπορώ να πω. Κρέμα, ακουαντιπάρμα. Τι αρωματάρα. After Save. Δεν πήγαμε τη λογική επιλογή που ήταν το Razor 8XXX. Πήγαμε το TFS, το Sera. Το οποίο είναι και αυτό. Αυτό είναι πιο πολύ λουδάτο, όχι τόσο λεμόνι. Αλλά έτσι θα το συνδυάσω. Και μηχανή έχουμε τη Φατή Πλοστρότο. Μια slant μηχανή. Αυτό σημαίνει που είναι το λόγο στρώτο. Αυτή είναι η Open Cob, ή όπως τη λένε Original Head, γιατί έχουν και την Jungle, φαντάζομαι είναι κάτι από το Jungle, κάτι τέτοιο, η οποία είναι η Close Cob. Slant Open Cob, αρκετά γένια. Και φορτωμένη με μια feather στην πρώτη χρήση. Λοιπόν, βρέχω το πρόσωπο, στραγγίζω που με λέω και ξεκινάμε. Επιστροφή. Έβαλα εδώ την κρέμα. Η Aqua di Parma είναι από τη δοκίμασα πρώτη φορά το 2004. Πάνε 18 χρόνια. Και από τότε είναι το αγαπημένο μου άρωμα.
Τι ωραίο άρωμα. Τι ωραίο άρωμα. Όπως είδατε και στην καρτέλα που έπεσε πριν, η μηχανή είναι 67 γραμμάρια και το συνολικό της μήκος είναι 85. Και κάτι που ακούγεται ότι οι open comb είναι πιο επιθετικές από τις close. Δεν ισχύει. Οι open comb είναι φτιαγμένες για γένεια περισσότερων ημερών και για πιο σκληρά γένεια. Η επιθετικότητα δεν είναι μόνο το open comb, είναι πολλά. Είναι το η έκθεση της λεπίδας, είναι το blade gap, είναι πολλά. Πάμε για ένα δεύτερο χέρι. Πραγματικά. Αξεπέραστο άρωμα. Πάμε και ένα τρίτο. Ακριβή η κρέμα ή ακόμα την Πάρμα. Ακριβή. Θα την ξαναπάρω όταν τελειώσει. Θα την ξαναπάρω. Ξεπλένουμε και επιστρέφω. Επιστροφή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το άρωμα αυτό της πλησέρα. Της TFS μπορώ. Αχ, λουλούκια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Λοστρόντο, Ισλάντ,
η Fatip. Πρώτον, είναι πολύ καλή οικονομική. Βγαίνει στα 33 ευρώ, 35, κάπου εκεί. Δεν βλέπω πλέον θέματα με την ευθυγράμμιση της λεπίδας. Μάλλον το σώσανε. Λοιπόν, για τα λεφτά της παιδιά είναι πάρα πολύ καλή μηχανή. Όποιος θέλει μια slant open cop σε οικονομική τιμή, ορίστε. Μειονέκτημα, δεν μπορείτε να αλλάξετε χερούλι. Βγαίνει και σε ασημένια, αλλά χερούλι δεν μπορείτε να αλλάξετε, γιατί όλοι χρησιμοποιούν M5 διάμετρο, η Fatip χρησιμοποιεί M4. Και είναι όμορφες, είναι αποδοτικές, κυκλοφορεί και σε close scope. Σε αυτή την τιμή για μεταλλική slant, approved. Αυτά από μένα. Another day, another save. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!